beautiful. So, εδώ τώρα μας είπες λίγο τις επιχειρήσεις σου, τα που τρέχεις τώρα. You know, το concept λίγο στο Hustle and Flow είναι να μιλήσουμε λίγο για το hustle, okay. Το καλλιτέχνη. Ναι. Θέλω να μας πεις λίγο πιο deep η συνεργασία που έχεις με το Nike για τα παπούτσια, you know, λίγο για τις γούνες, λίγο όλη τη φάση, the structure. Ναι, αυτό είναι τώρα και τι γίνεται εδώ πέρα. Πλησιάζω συνήθως ανθρώπους, νομίζω οι εταιρείες, παρά με η Nike τώρα, πλησιάζει άνθρωπο δηλαδή που είναι στο στερέωμα, δηλαδή σαν ζητανή με πλησιάσανε. Σαν legend, όχι σαν artist, ξέρω εγώ, ο οποίος είναι fresh, ξέρω εγώ, κάνει τέτοιο. Δεν τους αρέσουν αυτά. Okay. Θέλω ένα κλασικό, τύπου Nas, you know. Okay, right. Κατάλαβες πώς είναι ο Χένεσης, ξέρω εγώ, είναι ο Nas. Έτσι το σκέφτηκε η εταιρεία αυτή και έτσι, ξέρω εγώ, συνεχίζουμε τώρα, είμαστε στο τρίτο έτος. Okay. Τα παπούτσια που βγάζω φεύγουνε, μπαμ μπαμ. Okay, okay. Και η φάση είναι ότι μου τα στέλνουν πρώτα αυτοί να τα δω και μετά τα βγάζουν. Αν δεν μου αρέσει κάτι, δεν είναι. Και γίνεται επί τώρα, δεν έχω βγάλει σειρά γιατί δεν μου αρέσαν δύο κωδικοί, δεν μου αρέσαν. Right, right. Και φεύγουν Αγγλία, ξέρεις, όλοι οι σχεδιαστές. Μιλάμε με Αγγλία απευθείας. Oh. So you're behind the creative process, λίγο. Ακριβώς, ακριβώς. Okay, beautiful. Οι γούνες, παράδειγμα, είναι άλλο τέτοιο, άλλο έργο αυτό. Δηλαδή, εμείς, όσο και να θέλουμε στην Ελλάδα, ξέρεις, νομίζουν ότι σφάζουμε ζωάκια ή κάνουμε τέτοια. Αυτό δεν είναι έτσι. Δηλαδή, είναι κανονικά όπως είναι πως τρως κρέας, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δηλαδή, ζουν 300.000 εργάτες ζουν στην Καστοριά και στις Χιάτες, τα ξέρω εγώ, και γενικά στην Ελλάδα. Όσο και να θέλουμε, στην Ελλάδα δεν έχει κρύο. Η γούνα είναι είδος ανάγκης. Δηλαδή, ξέρεις από Νέα Υόρκη. Ξέρεις όταν φοράνε γούνες. Πάρα πολύ κρύο. Ξέρεις από Καναδά, ξέρω που είναι δίπλα, ξέρω εγώ. Εμείς εκεί στέλνουμε τις γούνες. Και λόγω εμπάρκο τώρα σταμάτησε με τη Ρωσία λόγω του πολέμου. Χάσαμε από αυτό πάρα πολλά, αλλά συνεχίζουμε, ξέρεις. Εκεί να στον Αμερική, Καναδά. Και όπου πάνε οι Ρώσοι, ξέρω εγώ. Πάνε στο Ντουμπάι οι Ρώσοι. Έχουμε μαγαζιά εκεί πέρα. Right. Προσωπικά δεν έχω, αλλά πολλοί Σιάτες τα Καστοριά έχουν. Right. Αυτό είναι η γούνα. Beautiful. Και το κρασί είναι επειδή είναι ο τόπος, ξέρω εγώ. Είναι ωραία επιχείρηση. Και το στέλνω μόνο σε 6-7 μαγαζιά πολύ γνωστά. Okay. Δεν στέλνω αλλού. Δεν υπάρχει στην αγορά το κρασί. Στο σούπερ μάρκετ δεν θα το βρεις ποτέ. Θα το βρεις μόνο σε μεγάλα μαγαζιά.